Με αμέσως τον κύριο Δώρο Κλεοβούλου, που είναι Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Γυμναστηρίων, μια και τα γυμναστήρια είναι από τις επιχειρήσεις που έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τον κορονοϊό, είναι αρκετούς μήνες κλειστά και το ερώτημα είναι πώς θα ανοίξουν, με ποια πρωτόκολλα και πότε. Καλημέρα κύριε Κλεοβούλου. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Κοραή, καλημέρα κύριε Τάκη. Τι κάνετε? Κάντε το λίγα μπουσάρς για να το ζεστάνετε. Έτσι. Να δούμε τι θα μπορέσει να γίνει. Λοιπόν, έχετε κάποια ενημέρωση? Γιατί εμείς ακούμε τους διάφορους υπουργούς να λένε ότι μπορεί να ανοίξουν 17 του μήνα, μπορεί να χρειάζεται να είναι οι εμβολιασμένοι πρώτα ή να υπάρχουν τεστ κλπ. Εσάς σας έχουν πει κάτι? Κύριε Τάκη, εμείς από τις αντεπάλληλες συνεντεύξεις τηλεοπτικές κάποιων υπουργών, κυρίως του Υπουργού Ανάπτυξης, έχουμε αυτή την ενημέρωση και δημοσιογραφικές αναφορές. Μαζί του δεν μιλήσατε? Δεν πήρατε κανένα τηλέφωνο να ρωτήσετε? Ναι, βεβαίως μιλήσαμε και ουσιαστικά δεν έχει εκδοθεί αυτή τη στιγμή κυβερνητική απόφαση για το πότε. Εγώ δεν το βλέπω για 17 του μηνός, τουλάχιστον με βάση την τελευταία πληροφόρηση που έχω, αλλά μη βιαστούμε, την αύριο φαίνεται να γίνουν οι ανακοινώσεις. Ο Υπουργός Ανάπτυξης θα συνεδριάσει η Επιτροπή και θα έχουμε την ανακοίνωση του πότε. Κύριε Κλεοβούλου, εσείς θα βάλετε, δέχεστε να βάλετε, ας πούμε, να υπάρχουν κάποιο προνόμια στους εμβολιασμένους, ή θέλετε, τι μέτρα προστασίας θέλετε και για τις επιχειρήσεις σας και για τους πελάτες σας και για το προσωπικό σας να υπάρχουν? Εμείς έχουμε προτείνει ήδη στην Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού κάποιες προτάσεις μας σχετικά με τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά που θα Τι ζητάτε? Να προσέρχονται τα μέλη μόνο κατόπιν συνεννόησης σε προγραμματισμένου ραντεβού, να είναι ανά 10 τετραγωνικά όπως προβλέπει τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ για τα γυμναστήρια. Μάλιστα. 10 τετραγωνικά της συνολικής επιφάνειας για κάθε μέλος. Να υπάρχουν το προσωπικό να φοράει μάσκες. Να γίνεται κατά την είσοδο των μελών θερμομέτρηση με τοπιαία εξαποστάσεως διαδικασία. Να υπάρχουν αντισηπτικά σε όλους τους χώρους. Θα μπορούσαν να φορούν μάσκες και όσοι γυμνάζονται, κύριε Κλεοβούλου? Αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι δεν μπορεί να ισχύσει, γι' αυτό και δεν έχει ζητηθεί. Επειδή έχω ακούσει και άλλες απόψεις επιστημονικές που λένε ότι θα μπορούσε, και επειδή και εγώ κάνω γυμναστική χρόνια, όταν ήταν ανοιχτά τα γυμναστήρια, πρέπει να σας πω ότι εγώ πήγαινα και φορούσα τη μάσκα πάντα στο γυμναστήριο. Την ώρα που γυμναζόσασταν. Μάλιστα, την ώρα που γυμναζόμουν. Και μάλιστα. Και μάλιστα είναι 95, όχι απλή. Εντάξει, επιστημονικά, για μένα. Αν πρόκειται για μια ήπια εντελώς μορφή σωματικής άσκησης, ας υποθέσουμε ότι μπορεί να το φορέσει. Ποιος όμως θα ελέγξει το πόσο έντονα θα λειτουργήσουν ή όχι τα μέλη των γυμναστηρίων? Μπας περιπτώσει, αυτό νομίζω ότι είναι σε μια δεύτερη φάση. Οι γυμναζόμενοι πρέπει να προσέρχονται για όση ώρα θα βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του γυμναστηρίου και δεν θα γυμνάζονται να φοράνε τη μάσκα τους. Σωστό αυτό. Μια λύση τα self-test, κύριε Κλεοβούλου? Ορίστε. Τα self-test θα ήταν μια λύση? Ασφαλώς και θα ήταν μια λύση τα self-test, από τη στιγμή που η επιστημονική κοινότητα διαβεβαιώνει ότι είναι τα αποτελέσματα της αξιόπιστα. Εκατοντάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί και μαθητές λειτουργούν με αυτό το καθεστώς, όπως και πάρα πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι κάποιων επιχειρήσεων. Το θέμα αυτό το οποίο έχει αναφερθεί για την να προσέρχονται από τις 17 ή από τις 24, δεν έχει σημασία.
Μόνο οι εμβολιασμένοι. Μόνο οι εμβολιασμένοι δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν θα ισχύσει, δεν θα ισχύσει. Γιατί άλλωστε μιλάνε για 2 εβδομάδες. Τι νόημα έχει η εφαρμογή του για 2 εβδομάδες. Πέρα από εκεί, ο κύριος όγκος των μελών των γυμναστηρίων είναι κάτω από 30 ετών. Βέβαια. Που δεν έχει αρχίσει η πλατφόρμα να εμβολιαστού. Φυσικά. Από εκεί και πέρα, κάποιοι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων που είναι κάτω από 30 δεν θα μπορούν να πάνε στην επιχείρησή τους. Το έμψυχο δυναμικό, οι εργαζόμενοι, κατά κανόνα ιδιοκτήτες, τα γυμναστήρια είναι νεαρές ηλικίες. Συγγνώμη, οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι θα μπορούν να πάνε με self-test, όπως γίνεται και στις άλλες δουλειές. Δεν είναι θέμα αυτό. Θα δούμε όμως αν προβλέπετε. Ναι, ναι, εντάξει, αλλά θέλω να τώρα, πω, αυτό λύνεται το πρόβλημα. Γενικά και αόριστα όλοι όσοι εισέρχονται θα στο είναι γυμναστήριο, υπάρχει κάποιο θέμα. Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση, επειδή είστε γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου, έχετε εικόνα πόσα γυμναστήρια λόγω της του μακροχρόνιου κλεισίματος δεν θα μπορέσουν να ξανανοίξουν, ιδίως μικρά, όχι αλυσίδες, γιατί οι αλυσίδες θα τα καταφέρουν, τα μικρά γυμναστήρια είναι το πρόβλημα. Δεν είναι σίγουρο για όλους. Κοιτάξτε, μετά την επαναλειτουργία των γυμναστηρίων από τον πρώτο κύκλο αναστολής λειτουργίας, ναι, τους είχαμε έναν αριθμό γυμναστηρίων τα οποία δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν. Μάλιστα. Και υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ένα 20% των επιχειρήσεων δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Ανοίξει. Μάλιστα. Την επιχειρηματικότητα. Ωραία, του δραστηριού. Κύριε Πρόεδρε, όμως, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ναι. Την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασία. Και γι' αυτό το ρωτάμε. Βέβαια, γι' αυτό και μας απασχολεί. Λοιπόν, και πιστεύω θα πρέπει να το δει και η κυβέρνηση. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλημέρα καλά. Ευχαριστούμε σας. Γιατί οποιαδήποτε δυνατότητα ωραία που μας δίνεται να εκφράσουμε. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Δελτίο ειδήσεων. Καλή δύναμη σε όλους. Και σε εσάς.